Κατά εφαρμογή της απόφασης της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015, η Ελλάδα αιτείται μια νέα δανειακή διευκόλυνση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου προς το Ταμείο, έγινε ένα ακόμη βήμα με τελικό προορισμό τη νέα δανειακή σύμβαση. Στην ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με την οποία επιβεβαιώνεται η λήψη της επιστολής, επισημαίνεται ότι θα γίνει συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και τους ευρωπαίους εταίρους για το χρόνο και τους όρους των συνομιλιών. Εννοείται ότι θα τα πάνε καλύτερα. Γιατί το πιστεύετε αυτό? Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, φύγαν όλοι οι παλιοί, κάτι καλύτερο θα βγει. Πιστεύω πως η κυβέρνηση αυτή έπαιξε το σωστό, όχι για τίποτε άλλο, για τις επόμενες γενιές. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο, αλλά η μόνη ελπίδα που υπάρχει να φτιάξουν κάτι για τις επόμενες και τις μεθεπόμενες γενιές είναι αυτό που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν αυτά που λέγαμε. Μα πάρα πολύ δύσκολο. Βασίζομαι στο ότι ενδεχομένως ο κόσμος να συμμετάσχει κατά το δυνατόν και να θελήσει να τα εφαρμόσει, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Επίσης, μετεμποδίων αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στην Αθήνα ανάμεσα σε τεχνοκράτες από τους θεσμούς και την ελληνική πλευρά.